Εις το όνομα της Αγίας Τριάδος, αγαπητοί μου φίλοι, πρέπει να σφίξουμε ένα θέμα πολύ επίκαιρο. Πολλοί θεωρούν ότι το νέο παπικό ημερολόγιο δεν είναι τίποτα. Πρέπει όμως εδώ να φρεσκάρουμε πάλι τη μνήμη σας και να σας πούμε τι σημαίνει νέο παπικό ημερολόγιο. Το νέο παπικό ημερολόγιο το εφεύρεσε ο Πάπας και με την πρόφαση ότι κάθε 120 χρόνια προχωράμε μία μέρα μπροστά. Και άρα το 1924 έπρεπε βάσει των αστρονόμων του Πάπα να προχωρήσουμε 13 μέρες μπροστά. Το επετέλεσαν οι Μασόνοι Αρχιεπίσκοποι Χρυσόστομος Παπαδόπουλος και Μελέτιος Μεταξάκης, 33ου βαθμού Μασόνοι και οι δύο, ένας Πατριάρχης Κωνσταντινοπόλεως ο Μεταξάκης και ο άλλος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, οι οποίοι βγήκαν άλλοι και την Πανιέη. Ήταν η τιμωρία από τον Κύριο. Και σε όραμα είδαν τον Χρυσόστομο Παπαδόπουλο να καίγεται στην κόλαση και να λέει: «Εγώ έσχισα την Εκκλησία του Χριστού για 30.000 χρυσές λίρες». Πάλι οι Εβραίοι έβαλαν το χεράκι τους και άλλαξαν το ημερολόγιο. Κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, όποιος χαλάσει την ορτολογική ενότητα των Ορθοδόξων, το οποίο είναι δόγμα δογμάτων, είναι αίρεση. Χωριστήκανε σε νοημερολογίτες και του Πατρίου, κακοδόξου νοημερολογίτες και του Πατρίου. Είναι αναθεματισμένο από 4 Παναορθοδόξους Συνόδους, 1583, 1587, 1593, 1848, που το 1848 λέει ο Παζανιωτερισμός, υπαγόρευμα του διαβόλου. Λοιπόν, στο νέο ημερολόγιο έχει καταπατήσει, καταρχήν λένε 18 ιερούς κανόνες, αλλά οι ιεροί κανόνες που καταπατούνται τώρα είναι δεκάδες, γιατί μπήκε στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, το οποίο είναι πανχριστιανικός οικουμενισμός εφεύρεια των καμπαλιστών, έχει μπει στην πανθρησκεία και όλα αυτά τα εκτελεί βάση της εγκυκλίου του 1920 περί συμπροσευχόνηση λειτουργών, ανταλλαγής δώρων, θεολογικών διαλόγων, που καταπατούνται όλοι οι ιεροί κανόνες, ο 45ος, ο 65ος που λέει ούτε αιρετικής ή σχισματικής συνεύχεστε, απαγορεύεται να μπαίνετε συναγωγές Ιουδαίων ή αιρετικών. Αυτοί πάνε και κάνουν συμπροσευχές ακόμα και με Ιουδαίους, Βαρθολομαίος, Δημήτρος. Αν ψάξετε θα βρείτε πολλά. Τα σημαντικά είναι ότι 1964 ο Αθηναγόρας έκανε την άρση των αναθεμάτων και ο Αθηναγόρας εκτελούσε και χρέη ραβίνου, το έχουν γράψει οι Times, το 1943 με 1945 σε συναγωγές της Νέας Υόρκης. Λοιπόν, όλοι αυτοί είναι αντίχριστοι, οικουμενιστές, γι' αυτό βγήκαν άλλοι και την Πανιέη. Ακόμη το νέο ημερολόγιο έχει σπαστεί τις θεωρίες των κλάδων, που μιλάει για τον, ότι κάθε κομμάτι κάθε χριστιανικής αλήθειας έχει ένα κομμάτι της αλήθειας, κάθε χριστιανική ομολογία, και όλες μαζί ενώνονται και κάνουν την ενιαία ομολογία τον παχριστιανικό οικουμενισμό, ο οποίος είναι αίρεση, που είναι το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών. Ακόμη και στην πανθρησκεία λένε ότι οι 4 μεγάλες μονοθεϊστικές ισχύες έχουν κομμάτι της αλήθειας, άρα όλες μαζί κάνουν ένα. Την πανθρησκεία, την οποία θα μπει αρχηγός ο ψευδομεσσίας των Εβραίων, ο Αντίχριστος και ο Σατανάς, και θα δώσει το χάραγμά του 666. Οι νεοημερολογίτες έχουν κυνηγήσει πολύ τους παλιομερολογίτες, με το μεγάλο διωγμό το 51 επί Σπυρίδωνος, δίωξαν τον αρχιεπίσκοπο, τον επίσκοπο των παλιομερολογητικών, τον Φλωρίνης, που είχε φύγει. Βγήκε μία μάρτυρα το 1928 που τη χτύπησε υποκόπανος του χωροφύλακα, η Εκατερίνη Ρούτη και κάποια Ιωάννα, οι οποίες πέθαναν και ομολόγησαν με το αίμα τους, έδωσαν την ομολογία τους. Ο Δε Χριστόδουλος έφερε τον καταραμένο Πάπα το 2001 και βγήκε και αυτός άλλοτος και την Πανίως και τον είδανε 3 μοναχές να είναι στην κόλαση, να παιδεύεται. Και εσείς θέλετε να τον κάνετε Άγιο. Ακόμη, έχουν αφήσει όλους τους πολιτικούς, ευλογούν τους πολιτικούς, και είναι κατάρα αυτό το πράγμα που ευλογούν οι νεοημερολογίτες τους μασόνους πολιτικούς. Δεν υπάρχει ευλογία.
Γιατί και οι περισσότεροι επίσκοποι του νέου παπικού ημερολογίου είναι μασόνοι. Λοιπόν, εσείς καθόσαστε και ανέχετε τους μασόνους και τους αφήνετε να βγάζουν μια κυβέρνηση που σας αποποινικοποιεί τη μοιχεία, αφήνει ελευθερία της εκτρώσης το 1983-84 που έκανε ο Παπαανδρέου, που έβγαλε τον ΕΚΑΜ το 1986-6 του 1986 ο Κουτσόγιωργας ή που έβγαλε τον Αφημί το 1998 επί Πασόκ τον 18 ψήφιο Αφημί ή που έβγαλε τον ΆΜΚΑ και είπε όλα είναι εντάξει ή τώρα με τον Τσίπρα που έβγαλε όλα αυτά τα αντίχριστα ή που σας έβαλε στο Δουνουτού μέσα και μας σκλάβωσε ή μας πουλήσαν τη Μακεδονία που είναι η αντίδραση της Εκκλησίας ή που φέρνει τους λαθρομετανάστες μέσα για να μας σκοτώσουν. Αυτά έχουν γίνει με την ανοχή του νέου παπικού ημερολογίου. Το νέο παπικό ημερολόγιο συμπλέει με τους Ιουδαίους, γιατί το 1996 τα εβραϊκά χρονικά έβγαλαν άρθρο και είπανε ακριβώς τα ίδια που είπε ο Θεόκλητος Κουμαριανός τότε, ότι όλοι αυτοί που μιλάνε για το 666 είναι φανατικοί, είναι φουνταμενταλιστές, είναι αναχρονιστικοί, πρέπει να διωχτούν, να μπουν και σε ψυχιατρία. Λοιπόν, αυτά υιοθετεί το νέο παπικό ημερολόγιο. Από τη μία βγάζει μια εγκύκλιο το 1994 και λέει ότι είναι χάραγμα, δεν θα το πάρουμε και μετά τι κάνει, ακούστε. Έβγαλε αρνησίχριστες εγκυκλίους στην 26-26 Κυριακή των Βαΐων του 1997 που λέει δεν εκφράζουν τα σύμβολα, τα εξωτερικά σύμβολα την πίστη. Δηλαδή, εμείς οι χριστιανοί δεν εκφράζουμε την πίστη μας με το εξωτερικό σύμβολο. Κατά αντίθεση, μπορεί να πούνε και οι σατανιστές, δεν εκφράζεται το 666 ότι είναι σατανιστής ο άλλος. Του τέστην, πάρ το σαν αφημί, πάρ το σαν άμκα, πάρ το σαν διαβατήριο που έκαναν αργότερα. Το 2006 βγήκε ο Βουλγαράκης και πρόθεσε τα ηλεκτρονικά διαβατήρια. Αλλά έβγαλαν και εγκυκλίους και τις επόμενες που θα ακούσετε, την 2641 που λέει ότι πριν τον Αντίχριστο δεν ισχύει, δεν έχει αρνητική ενέργεια το 666, πράγμα το οποίο είναι αντίθετο, γιατί ο Άγιος Γρήγορης ο Παλαμάς στον 9ο τόμο μας λέει ότι πριν την έλευση του Χριστού είχε ισχύει ο Σταύρος. Χτύπησε Σταυροειδός ο Μωυσής την Ερυθρά Θάλασσα, άνοιξε και έκλεισε, σήκωσε το Χαλκού Όφι που ήταν Σταυρός, δεν ήταν Όφις. Ο Ιησούς του Ναβί σήκωνε σταυροειδώς στα χέρια και νικούσαν τους εχθρούς και είχε παρατάξει σταυροειδώς στο στρατό του. Υπάρχουν και άλλα σημεία όπως ο Ελισσαίος έστειλε, πέταξε και ανέστησε τον νεκρό μέσα από το ποτάμι τον Πέλεκη, ο οποίος συμβόλιζε ήτο σε σχήμα σταυρού. Και κατά αντίθεση, όταν πριν έρθει ο Αντίχριστος, μας λέει αναλύοντας το μυστήριο της ανομίας ήδη ενεργείται, ο Γρηγόρης ο Παλαμάς, ότι θα έχουν αρνητική ισχύ το αφημί, το άμκα και όλα αυτά που θα βγαίνουν, η αριθμοποίηση του προσώπου και όλα τα υπόλοιπα. Και οι κάρτες που λένε δεν πειράζει. Μετά έβγαλαν την εγκύκλιο το 1998, 9 Φεβρουαρίου, η οποία λέει ότι δεν μπορούμε να αποδείξουμε τον Μπαρκούντ είναι 666. Ψέμα, γιατί υπάρχουν πάνω από 20 αποδείξεις. Δεύτερον, ότι η μαύρη ταινία δεν έχει 666 και αυτό το έχουμε αποδείξει και εμείς ότι έχει και είναι μέσα και ταυτίζεται με το πρόσωπό σου η κάρτα που λέτε πολύ δεν είναι τίποτα η κάρτα. Αφού υπογράφεις και λες Γεώργιος Παπαδόπουλος έχω αυτή την κάρτα και χωρίς όνομα να είναι τη στιγμή που έχει το 666 και κάνει την συναλλαγή είναι άρνηση. Το έβγαλε η εφημερίδα Ρωμιοσύνη το 1988 μέσα από την Εθνική, η οποία λέει ότι μέσα στη μαύρη ταινία είναι το 666. Και τρίτον είπαν ότι το αφημί δεν έχει 666. Ψέμα, γιατί ο 18ψήφιος αφημί έχει σαν κλειδί το 666 και το είπε ο Παπαδήμας στον Αντένα το 1994 λέγοντας ότι θα γυρίσουμε στο Μεσαίωνα, ότι όλα τα μηχανογραφικά συστήματα λειτουργούν με το 666. Λοιπόν, έχουμε και άλλους διωγμούς που κάνουν συνεχώς οι νέοι ημερολογίτες, τι κάνουν, διώκουν όσους ομολογούν ενάντια στη νέα παγκόσμια τάξη, τους λένε τρελούς, τους λένε φανατικούς, άρα βλέπετε ότι έχουν μπει μέσα στα σχέδια της νέας εποχής και της νέας παγκόσμιας τάξης. Γιατί το 2015-16 με το κολυμπάρι αυτό που έκαναν, υιοθέτησαν όλα τα αντίχριστα συστήματα. Δηλαδή, βγήκαν νόμοι στο κολυμπάρι και υπογράψαν υπερκαταργήσεις ορθοδόξων θεσμών και τα υπόγραψαν σχεδόν όλοι οι επίσκοποι του νέου παπικού ημερολογίου πλην 5. Ο Ιερόθεος Βλάχος, ο Λακωνίας νομίζω, ο Σεραφείμ και άλλοι 2. Δεν έχει σημασία,
Το σύνολο όμως το ψήφισε. Σαν εκκλησία μετράει το πλήθος που το ψήφισε. Και αποδέχτηκαν. Μετά αποδέχτηκαν το υπερμνημόνιο που είναι συναφές με το κολυμπάρι και είναι γκρέμισμα οποιονδήποτε ορθοδόξων θεσμών και προώθηση της νέας παγκόσμιας τάξης. Μετά προωθούν ό,τι νεοεποχήτικο υπάρχει. Και αφού τα προωθούν αυτά, έχουν φύγει πλέον από το ορθόδοξο φρόνημα. Γιατί με τις βλαστημίες που κάνουν και λένε ότι το όνομα, τον αριθμό ή το χάραγμα που λέει η Αποκάλυψη, ότι όταν έρθει ο Αντίχριστος και διάφορες θεωρίες, καταρρύπτουν την Αποκάλυψη και τους Άγιους Πατέρες που λένε ότι όλοι θα βαστάζουν για την κάρτα Εφραίμ Σύρος, πλακέτα Εμπτυρυβής, ο Ανδρέας και Αρέθας και Σαρίας, στο επίμαχο θέμα της νέας παγκόσμιας τάξης και δεν αντιδρούν σε κάθε νέο νόμο που βγαίνει κατά των χριστιανών και τους υιοθετούν. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να αποτυχιστείτε και να φύγετε, γιατί μόλις αυτές τις βλαστημίες θα χάσετε την ωραία ευχή, γιατί ουδείς δύναται υπήν Κύριον Ιησού ή μη εμπνεύματι Αγίου. Οπότε τι γίνεται. Θα τη χάσετε. Μετά ο μισθωτός που υπήν δεν επιμείν. Μας λέει στο Ιωάννη 10 ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Δεν είναι επιμένες και ο επιμένας που είναι μισθωτός αφήνει το πρόβατο και χάνεται. Γι' αυτό και για πολλούς άλλους λόγους ακόμα που θα τους βρείτε και μόνοι σας, φεύγει η Θεία Χάριση από πάνω σας, δεν θα οδηγηθείτε συν Θεό να ομολογήσετε τον Κύριο και κινδυνεύει για απώλεια της ψυχής σας όταν μείνετε εκεί. Και όσον αφορά αυτούς που αποτυχήθηκαν από το νέο και δεν ακολουθούν το Πάτριο, έχουν κάνει λάθος αποτύχηση. Πρέπει να ακολουθήσουν το Πάτριο, όχι τους επισκόπους του Πάτριου, το θεσμό του Πατρίου και να βρουν τη ρίζα να χειροθετηθούν. Αν δεν πράξουν όπως λένε οι ιεροί κανόνες, δεν έχουν κάνει ολοκληρωμένη αποτύχηση. Και ακόμη θα προσέξουν ότι πρέπει να εναντιωθούν σε όλα τα συστήματα. Και στον Αφήμι και στον ΑΜΚΑ και στις κάρτες τραπέζης και στη μιλοκτονική διακυβέρνηση. Γιατί όταν πήγε και τους έπιασε ο πατήρ Γεώργιος Αγγελακάκης πριν 3 χρόνια στις Καρυές, τους είπε κάντε μη τελείαγωνα. Γιατί δεν οδηγείτε τον κόσμο στο Πάτριο. Γιατί έχουν λαθεμένη εκκλησιολογία και πιστεύουν ότι από το 24 και μετά που δεν το θίγουν αυτό το θέμα, ότι η Εκκλησία του Χριστού είναι το νέο Παπαϊκού. Αυτό είναι βλαστημία, αγαπητοί αποτυχισμένοι του νέου. Το Πάτριο ήταν, γιατί ο Κύριος έδωσε σημάδια. Γι' αυτό λοιπόν βάσει του 15ου κανόνος φύγετε και βάσει των χιλιάδων θαυμάτων που έχει δείξει ο Κύριος, ακολουθήστε ποιμένα του Πατρίου, αλλά ομολογητή, που θα είναι ενάντια στον Αφήμι, στο ΑΜΚΑ, στα συστήματα όλα, στα διαβατήρια και σε όλα τα υπόλοιπα, αν θέλετε να έχετε σωστή ομολογία. Εύχομαι ο Χριστός να σας οδηγεί. Θα πρέπει να προσέξετε καλά ότι αυτοί που αποτυχίστηκαν από το νέο παπικό ημερολόγιο και ειδικά κάποιοι αγιορείτες, δεν θέλουν να δεχτούν κανέναν επίσκοπο. Εμείς ακολουθούμε ό,τι λένε οι ιεροί κανόνες. Οι ιεροί κανόνες προτρέπουν να βρουν ορθόδοξο αρχιεπίσκοπο ή επίσκοπο. Επειδή οι παλαιομερολογίτες είναι χωρισμένοι σε πολλά κομμάτια, το θέτουν σαν δικαιολογία. Δεν θέτουν τη σωστή δικαιολογία ότι πρέπει να χειροθετηθούν, γιατί ανήκουν σε μια σχισματοαιρετική εκκλησία που δεν χωρίστα της πίστος οικονομία. Και έτσι πλανούν πολύ κόσμο που θέλει να αντιδράσει και μένουν χωρίς χειροθεσία, δεν ψάχνουν να βρουν ορθόδοξο επίσκοπο και δεν έχουν κάνει σωστή αποτύχεια.